Όπως και στη Eurovision. Είναι ε, ως καλλιτεχνικό ευρωπαϊκό θεσμό, βλέπουμε να συμμετέχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξηγήστε μας πώς αυτό. Άρα, ποια διοίκηση της Ευρώπης είναι αυτή που επιτρέπει, που επιτρέπει να διαγωνίζονται χώρες πέραν της Ευρώπης. Αυτό πάω να σας πω, ότι είναι ένα σολολό. Ό,τι θέλει ο καθένας και δεν μιλάει κανένας. Άρα λοιπόν, δεν γίνεται να έχουμε Eurovision και να έχουμε διαγωνισμό να έρχεται το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να διαγωνιστούν. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω ότι υπάρχει ένα διαγωνισμό Eurovision, άρα θα πρέπει να βγάλει η Eurovision το δικό τη, η Αμερική το δικό τη, η Νότια Αμερική το δικό τη, η Ασία, άμα το θέλετε, και όλε μαζί να πάμε σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα όπω πάει και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αλλά κάθε χώρα τρέχει στο παγκόσμιο. Η Αμερική με του δικού τη παίχτε, η Νότια Αμερική, η Ευρώπη, έτσι δεν είναι. Άρα δεν γίνεται λοιπόν τώρα να μιλάμε για Eurovision και χώρε πέραν τη Ευρώπη. Αυτό είναι άμα το θέλετε ότι η Ευρώπη δεν έχει καμία σοβαρότητα. Δεν ξέρει τι κάνει, που πάει, τι θέλει. Και δεν έχει να κάνει με ένα Συμβούλιο Ευρωπαϊκό να συνδεθούν οι μέτοχοι και οι άνθρωποι. Να συμφωνήσουν και να συμβάλλουν σε έναν ευρωπαϊκό στόχο και σκοπό. Πού πάει η Ευρώπη! Είχαμε πραγματικά μια ανισότητα, τόσο στο οικονομικό κομμάτι, αλλά ακόμα και στη διαδικασία όπω είχαμε. Βλέπουμε του διαγωνισμού τη Ευρώπη, οι οποίοι πραγματικά είναι άγνωστοι. Και δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολύ πιο σοβαρή θέση στην Ευρώπη. Αλλά ποια Ευρώπη, εμεί είμαστε η Ευρώπη. Εμεί θα πρέπει να οργανώσουμε την Ευρώπη, να τη θεσπίσουμε, να τη θωρακίσουμε, να μην συμβαίνουν όλα αυτά. Και αυτό θα συμβεί με πραγματικού βουλευτέ ψηφισμένου από τον ίδιο τον λαό, από τον ίδιο τον πολίτη. Για θέματα που μπορούν να τρέξουν τη διαδικασία. Για άτομα τα οποία δεν χρωστάνε πουθενά, δεν είναι απλέ μαριονέτε. Ξέρουν πού πάνε, ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν τι λένε. Όπω εμεί στην Ελλήνωση. Ωραία.